για περίπου μία ώρα έπαιξε ένα σχήμα πιο έμπειρων παιχτών σε σχέση με τα προηγούμενα φιλικά. Πώς αισθάνθηκε ο ίδιος με το παιχνίδι και αν και ατομικά αισθάνεται σε πολύ καλύτερη κατάσταση από την πέρσι. Αισθάνομαι καλά. Δεν ήμουν κουρασμένο. Θα μπορούσα να έχω βγάλει όλο το 90 λεπτό, αλλά έπρεπε να παίξουν όλοι οι παίχτες. Γι' αυτό και έγινε και η αλλαγή. Και είναι γεγονός ότι παίξαμε με πιο έμπειρους παίχτες αυτή τη φορά και αυτό φάνηκε μέσα στο παιχνίδι. Είχαμε περισσότερη ηρεμία μέσα στο παιχνίδι μας και στις μεταβιβάσεις. Βέβαια, θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει περισσότερα πράγματα στην επίθεση και να δημιουργήσουμε περισσότερες ευκαιρίες για γκολ. Πόση σημασία έχει για την ομάδα να κερδίζει ένα παιχνίδι εκτός έδρας, έστω και φιλικό? Πόσο μάλλον όταν πλησιάζουν και τα επίσημα παιχνίδια. It's really important for the confidence. Είναι πολύ σημαντικό για την αυτοπεποίθηση της ομάδας να κερδίζει σε τέτοια παιχνίδια. Παίζαμε μια ομάδα που παίζει στην Premier League, έχει μεγάλα ονόματα όπως ο Φέρντιναντ, ο Ζούλιο Σέζαρ που θα έρθει τώρα, ο τερματοφύλακας. Έχουμε και ένα παιχνίδι με την Ίντερ τώρα που επίσης ήταν πολύ δυνατό. Είναι σημαντικό γιατί πρέπει να μπούμε και στο ρυθμό αυτών των δύσκολων αγώνων. Τους φοβίζει το άγνωστο, εννοώ η κλήρωση. Όχι, το πιο σημαντικό είναι ότι από τη στιγμή που η ομάδα είναι εκεί, σημαίνει ότι αξίζει να βρίσκεται στα play-off του Europa League. Εμείς πρέπει να δείξουμε τη δική μας ποιότητα μέσα στο παιχνίδι και να σεβαστούμε τον αντίπαλο και να περάσουμε στην επόμενη φάση.